την στήριξή τους για την υποψηφιότητα του Αντώνη Σαμαρά για την Προεδρία του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ανακοίνωσαν ο πρώην Υφυπουργός και Βουλευτής Μάριος Σαλμάς, ο πρώην Βουλευτής Πύλιος Λιβανός και η πολιτευτής των Ομοέτλων Καρνανίας Ελένη Κολόνια, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως το ζητούμενο δεν είναι 29 Νοέμβρη, αλλά η επόμενη ημέρα, ώστε η Νέα Δημοκρατία ενωμένη και δυνατή να γίνει πάλι το κόμμα της ελπίδας και της προοπτικής για μια καλύτερη πατρίδα. Ζητώ από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα έλεγα και γενικότερα από όλους τους πολίτες, να ακούσουν τη σημερινή ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στο Αγρίνιο. Και το δεύτερο που ζητώ από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι να πάνε στις κάλπες για να ψηφίσουν τη μεθεπόμενη Κυριακή. Θέλω να τους διαβεβαιώσω δε, ό,τι και να συμβεί στις 30 του μηνός, η Νέα Δημοκρατία θα είναι ενωμένη, δυνατή και θα υπηρετήσουμε όλοι μαζί τον επόμενο αρχηγό, τον οποίο θα βοηθήσουμε να γίνει πάλι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Γιατί τα πρώτα βήματα, οι πρώτες 50 μέρες του ΠΑΣΟΚ και πιστεύω οι επόμενες άλλες 50 για να συμπληρώσουμε τις πρώτες 100 είναι αρκετές για να πείσουν τους πολίτες που το επέλεξαν ότι έκαναν λάθος. Σας έχω πει κατά επανάληψη, το λέω και σε εσάς, εγώ είμαι με τη Νέα Δημοκρατία και με την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Το θεωρώ, θα έλεγα, υποχρεωτικό να παρήσαμε όταν έρχεται στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, να παρήσαμε σε όλες τις εκδηλώσεις. Από εκεί και πέρα γνωρίζουν οι υποψήφοι εκείνος ο οποίος είναι ενδιαφερόμενος με ποιον είμαι, αλλά εκείνο και το οποίο εγώ προσωπικά θέλω να σας πω είναι ότι είναι ώρες ευθύνης για όλους μας στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτές τις ώρες της ευθύνης πρέπει να τις τιμήσουμε είτε ως βάση, είτε ως στελέχη, είτε ως βουλευτές, είτε ως υποψήφοι για την αρχηγία του κόμματος. Ο αγώνας για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας εξελίσσεται σε ένα πολύ καλό πολιτικό επίπεδο. Η παρουσία σήμερα του Αντώνη Σαμαρά εδώ διατρανώνει πρώτον την ενότητα, δεύτερον την ελπίδα για την παράταξη και για την Ελλάδα. Η διακριτή διαφορά ανάμεσα στις υποψηφιότητες και ανάμεσα κυρίως στην υποψηφιότητα του Αντώνη Σαμαρά και της κυρίας Μπακογιάννη, παρά το γεγονός ότι και τα δύο είναι στελέχη πρώτης γραμμής που θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικοί πρόεδροι και εξαιρετικοί πρωθυπουργοί, είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να φέρει πίσω στο κόμμα μας τις αρχές και τις αξίες που του λείψανε. Θέλει να αποκτήσουμε ένα ενοδολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα στηρίξουμε την πολιτική μας για να πείσουμε την κοινωνία, να πείσουμε τους δικούς μας τους ανθρώπους και βεβαίως το σύνολο της κοινωνίας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ελπίδας για όλο τον ελληνικό λαό. Εδώ σήμερα από το Αγρίνιο, πριν από το Μεσολόγγι, δυστυχώς ένα κόλλημα στην μετάβαση από την Αλεξανδρούπολη του Αντώνη Σαμαρά στην Αθήνα δεν επέτρεψε να έρθει από την ΑΦΑΚΤΟ όπως είχαμε προγραμματίσει, γιατί ήθελε να είναι κοντά στους πολίτες της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ. Αλλά εδώ από τον ομό μας διατρανώνεται για άλλη μια φορά αυτή η επιλογή ενότητας, η επιλογή ελπίδας. Είμαι βέβαιος ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει έναν ισχυρότατο αρχηγό την επόμενη μέρα μέσα από τη δύναμη των πολιτών και βεβαίως η Ελλάδα θα έχει μια καλή αντιπολίτευση. Να θεωρήσουμε ότι η παρουσία σας σήμερα εδώ δηλώνει συμπάθεια στο πρόσωπο του κ. Σαμαρά. Είμαι από τους πρώτους που έχω ταχθεί στο πλευρό του. Δουλεύω με όλες μου τις δυνάμεις γιατί πιστεύω στην υποψηφιότητα του Αντώνη Σαμαρά. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι μέσα στο ίδιο κόμμα το οποίο βρισκόμαστε υπάρχουν διαφορετικές γραμμές. Απλά θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να πάρει μια δημόσια θέση και από εκεί και πέρα να αγωνιστεί για αυτήν, βεβαίως περιμένοντας όλοι με αγωνία την εκλογή, αλλά την επόμενη μέρα όλοι μαζί θα είμαστε ενωμένοι για να δώσουμε τον αγώνα της αντιπολίτευσης και εύχομαι σύντομα της επανάκαμψης σε κυβερνητικά πόστα. Ήταν χαρά μας και που τον φιλοξενήσαμε σήμερα στον ομό μας. Εγώ είμαι ένα νέο πρόσωπο στο χώρο της πολιτικής. Συμμετείχα πρώτη φορά στις εθνικές εκλογές, σαν υποψήφια βουλευτής στον Ομόέτωλο Καρνανίας. Οφείλω να πω ότι αυτό που έχει σημασία είναι η επόμενη μέρα για τις εκλογές, η μέρα μετά την 29η Νοεμβρίου, όπου πρέπει να υπάρχει συσπήρωση και πρέπει να καλλιεργούμε ένα κλίμα ενότητας. Όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά, είναι δεδομένο πλέον ότι εγώ στηρίζω την υποψηφιότητά του και αγωνίζομαι για την δική του υποψηφιότητα και πιστεύω ότι είναι τρεις λέξεις, ο αγώνας, η ομοψυχία, η ενότητα, είναι λέξεις και η προοπτική επίσης που πρέπει να αγωνιζόμαστε και να τις υιοθετούμε για μια νέα προοπτική.